Ιάννο Παύλος ζούσε άλλα 10 χρόνια. Τα πράγματα στην Ελλάδα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Υπήρξε ο ικανότερος Έλληνας μονάρχης μετά τον Γεώργιο τον Πρώτο. Ο πατέρας μου είχε την δύναμη να συγκρατείται και να μην μιλάει πολύ και να ακούει. Τελικά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την πολιτική εμπλοκή. Ήταν το στίγμα. Το στίγμα από το παρελθόν. Πραγματικά, από την πρώτη μέρα που παντρεύτηκαν ως το θάνατο, ήταν ενωμένοι έτσι. Αγαπούσε πολύ την οικογένειά του και αγαπούσε την Ελλάδα από παντός. Πάντοτε είχε στο μυαλό του ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι ενωμένη. Ο λίγας ώρας πρώτου τέλους μετέφερα εις τον πατέρα μου τα θερμάς εκδηλώσεις της αγάπης και τα προς τον ύψιστον δεήσεις τας αναπαινθήσας υπό πάντων των Ελλήνων τόσον εις την πατρίδα όσον και απανταχού της οικουμένη. Μη απήντησε τους ευχαριστώ και τους αποχαιρετώ. Ο βασιλεύς Παύλος σας ευχαριστεί και σας αποχαιρετά.